Καλημέρα. Η τελευταία Κυριακή του Μάη, Κυριακή 31 Μαΐου 2020, το πρωινό μας vlog, το οποίο είναι λυπητερό. Θα δείτε και στον τίτλο, λέει «Θλιβερή οικογενειακή ιστορία». Είναι από τα email που περιμένουν εδώ και πολλούς μήνες να γίνουν vlog. Ήρθε η σειρά του. Και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ διαβάζοντα ξανά αυτή την επιστολή. Αγαπητή μου Θέκλα, σε χαιρετώ. Θέλω να σου εκφράσω πόσο πολύ σε εκτιμώ και πόσο μεγάλη βοήθεια προσφέρουν τα βιντεάκια που που συμβάλλουν όχι μόνο στην αυτοκριτική και αυτοβελτίωση, αλλά και για να μα προφυλάξουν από καταστάσει οι οποίε θα μα αποφέρουν μόνο πόνο και διέξοδο. ευχαριστώ πολύ. Είμαι μια κοπέλα γύρω στα 30. Οι γονεί μου χώρισαν όταν ήμουν πολύ μικρή. Ήτανε πρωτού πάει στο σχολείο. Δεν έχω σχεδόν καθόλου μνήμε του πατέρα μου στο σπίτι. Αν και από μωρό ήμουν the daddy's girl και είχα ιδιαίτερη αδυναμία στον πατέρα μου, ενώ ότι και αυτό και σου είχε ιδιαίτερη αδυναμία και εσύ, και εσύ σε αυτόν, περισσότερο από τη μητέρα μου, αυτό ήρθε και ανατράπηκε με την πάροδο το χρόνου. Η σχέση μου με τον πατέρα μου είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία με πονά φάνταστα, αφού έχουμε πολύ λίγη επικοινωνία. Δεν προηγήθηκε κάτι, απλώς είναι προσκολλημένος στη δουλειά του και με πολλά άλλα πράγματα, τα οποία πάντα μπαίνουν πρώτα στη ζωή του και όχι εγώ. Μετά από το vlog που ανεβάσατε, δεν ξέρω σε ποιο vlog αναφέρεσε, μπορώ να πω σχεδόν με σιγουριότητα ότι είναι αρκισιστής βαριάς μορφής. Α, μιλάς για εκείνο το vlog που μια φίλη έγραφε τα χαρακτηριστικά των αρκισιστών και ενδιαφέρεται περισσότερο για το εγώ του παρά για τους άλλους. Είπαμε, δεν μπορούμε να διαγνώσουμε κάποιον που δεν έχουμε εξετάσει και δεν είμαστε ψυχολόγοι. Μπορούμε όμω να δούμε πολλέ ομοιότητε. Πρότυπο πατέρα στη ζωή μου δεν είχα και δεν έχω. Με μεγάλωσε η μάνα μου, η οποία προσπάθησε να πάρει το ρόλο και των δύο γονέων. Φυσικά όσο και να το προσπάθησε, το κενό του πατέρα μου ποτέ δεν γέμισε και ούτε πιστεύω ότι μπορεί να γεμίσει με άλλο τρόπο παρά μόνο με τη δική του παρουσία. Εδώ θα άλλαζα τη φράση σου και θα έλεγα και ούτε πιστεύω ότι δεν μπορούσε να γεμίσει με άλλο τρόπο παρά μόνο τη δική του παρουσία, γιατί πλέον στα 30 ε, μπορεί μέσω τη ψυχοθεραπεία να ζήσει και χωρί την παρουσία του πατέρα σου, ο οποίο είναι τόσο εγωκεντρικό όπω τον περιγράφει. Η ιστορία που θέλω να φυγηθώ, ετοιμαστείτε, είναι δύσκολη ιστορία, ξεκινά κοντά στα 14 μου. Η μητέρα μου δούλευε πολλέ ώρε για να φέρει το μεροκάμα το σπίτι, να φροντίσει εμένα και τον μικρό μου αδερφό, ο οποίο ήταν βρέφο και τον φρόντιζε η αδελφή τη μητέρα μου. Η θεία μου, σταυρού, η Σταυρούλα, η οποία έμενε κοντά μας. Έχω δώσει άλλα ονόματα για να αποκρύψω ταυτότητε. Γι' αυτό τα διαβάζουμε, δι είναι ψεύτικα ονόματα. Η Θεία Μη Σταυρούλα χωρισμένη, ήταν χωρισμένη από τοξικό γάμο, σωματική βία κλπ. Και μόλι είχε παντρευτεί το δεύτερο τη άνδρα, το Γρηγόρη, ο οποίο ήταν τότε 30 ετών, 8 χρόνια μικρότερο τη, ο οποίο αν και είχε κακό παρελθόν, πολλέ γυναίκε, ποτό, βία κλπ. Είχε αλλάξει, είχε αλλάξει στροφή 180 μοιρών, τουλάχιστον έτσι πίστευα, και μπήκε στον δρόμο του Χριστού. Προσπαθούσε να κηρύξει τον λόγο του Θεού και στου άλλου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητό προ όλου. Με τον καλό του τρόπο κέρδισε και εμένα, αφού πάντοτε μου μιλούσε γλυκά, μου έλεγε πόσο όμορφη είμαι, πόσο ωραία μάτια έχω, μου φώναζε να πάμε να προσευχηθούμε μαζί, να διαβάσουμε πατερικά βιβλία κλπ. κλπ. Έτσι το λέγαμε τώρα. Έτσι το λέμε τώρα. Δεν σου το κρύβω, Θέκλα μου, ότι εμένα μου άρεσε να περνάω χρόνο μαζί του έδωσα, ένιωθα ωραία, σημαντική για κάποιον ο οποίο μου έδινε απλόχερα τη σημασία του, η οποία μου έλειπε πάρα πολύ και είχε και το κενό που περιγράφει από τον πατέρα σου. Ο θείο Γρηγόρη ήταν αυτό που με έπαιρνε στα ιδιαίτερα μαθήματά μου μετά από το σχολείο, αφού η θεία δεν μπορούσε λόγω του ότι έπρεπε να προσέχει το μωρό. Το αδερφάκι μου. Μια μέρα είχα πάει σπίτι του θείου μου να του πω να με πάει στο μάθημα, τον βρήκα να πονάει στο σβέρκο του και να μην μπορεί να γυρίσει το κεφάλι λόγω πιασίματο. Δεν είμαστε και σίγουροι ότι το είχε αυτό ή προσπήθηκε πω το είχε, τώρα διαβάζοντα εκ των υστέρων. Του είπαν θέλει να του κάνω λίγε μαλάξει για να δούμε αν θα βοηθήσει και αυτό δέχτηκε. Καθώ τον ανακούφιζα εννοεί καθώ του έκανε μαλάξει το λαιμό και ανακούφιζόταν από τον πόνο άρχισε να μου λέει πόσο ωραία χείλη έχω και θα ήθελε να τα δαγκώσει. Εγώ η αλήθεια ξαφνιάστηκα πολύ, αλλά για κάποιο λόγο κολακεύτηκα. Να μη σου τα πολύ λόγο, με φίλησε. Εσύ 14 και αυτό 30. Πρόκειται ξεκάθαρα για παρενόχληση ανηλίκου. Εμομικτική παρενόχληση ανηλίκου. Πε με ανώριμη, αφελή, βλάκα και ό,τι άλλο θε, αλλά δεν σκέφτηκα τι συνέπειε, ούτε το πώ μπορεί να κυλήσουν τα πράγματα μετά από αυτό το συμβάν. Δεν θα σε πω τίποτα από όλα αυτά, γιατί δεν θα σε επαναθυματοποιήσω. Είσαι θύμα ούτω ή άλλω. Δεν φταίει εσύ σε τίποτα, γιατί είσαι ανήλικη και αυτό ήταν ενήλικα και αυτό δεν σε σεβάστηκε. Με τίποτα δεν φταίει εσύ. το θύμα τη παρενόχληση σε αυτή την περίπτωση. Με τον καιρό όλο και κατρακυλούσα πιο πολύ σε αυτή την ιστορία. Συνεχίσαμε να βλέπόμαστε, μου έλεγε ότι με αγαπάει, ότι είμαι η ψυχή του, ότι τον τρέλανα κλπ. Άρρωστο άνθρωπος, Άρρωστο. Άρχισε να μου γράφει και γράμματα, στο οποίο έλεγε πόσο πολύ με αγαπά και δεν θέλει να με πληγώσει, και είχε και πολλά σημεία θρησκευτικού χαρακτήρα, τα οποία έρχονταν αντιμέτωπα με τα θέλω του και που προσπαθούσε να παλέψει και να μην ενεργήσει επί αυτού. Άρρωστο αυτό ο Φιλ Γρυγόρι. προσωπικότητα, ιδιαστικό. Ο θείο εντό εγώ, Γρηγόρη, άρχισε να εξελίσσεται σε κάτι που δεν μου άρεσε. Άρχισε, άρχισε να γίνεται πιεστικό, ήθελε να με βλέπει, με ακολουθούσε με το αυτοκίνητο όταν πήγαινα με τα πόδια στο μάθημα ή στο σχολείο. Έχει πάθει, έχει πάθει μονή δηλαδή αυτό μετά, σου κάνει και στόλκινγκ. Το χειρότερο από όλα που με ενοχλούσε ήταν ότι άρχισε να μου μιλά με πολύ χιδιό τρόπο. Μπορεί να μπω σοκ διαβάζοντα τα και μόνο. Με έπαιρνε πολύ συχνά αργά το βράδυ, κρυφά για να μου περιγράψει με λεπτομέρεια τι ήθελε να κάνει μαζί μου, κάνοντα την ίδια ώρα και τα ευκόλουστα εννοούμενα, προσπαθώντα να με πείσει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Στην ανεψιά τη γυναίκα του, που αυτό είναι θρήσκο, και εσύ είσαι ένα κοριτσάκι 14 ετών που μεγάλωνε με τη μητέρα σου να δουλεύει όλη μέρα και τον πατέρα σου απόντα. Παλιάνθρωπο. Εγώ όμω ένιωθα πω όλο αυτό είναι λάθο και δεν μου άρεσε και πάντοτε κάνοντα ό,τι άκουγα, κατέβαζα το ακουστικό από το αυτί μου για να μην ακούω αυτά που μου περιέγραφε. Όταν, βρισκόμαστε, όταν, βρισκόμασταν, προσπαθούσε να με αγγίξει άσεμνα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Και μερικέ φορέ αυτοκανοποιούνταν μπροστά μου. Ενώ εγώ ξεκάθαρα του έλεγα να σταματήσει και ό,τι δεν ήθελα. Μια φορά προσπάθησε να με αναγκάσει να του κάνω στοματικό, αλλά δεν τα κατάφερε. Άλλη φορά μου είχε φέρει και DVD ερωτικού περιεχομένου για να δω. Όλε αυτέ οι πράξει είναι ιδιαίτερε επειδή γίνονταν από θείο προ ανηψιά, από ενήλικα προ ανήλικο κορίτσι. Ο καιρό περνούσε και όλο και περισσότερο κουραζόμουν με αυτή την κατάσταση. Δεν ήθελα πια να συνεχίσω και του το είπα. Άρχισε να με απειλεί ότι αν δεν πάω να συνευρεθώ μαζί του, που δεν το είχα κάνει ποτέ, καλά, καλά έκανε. Θα φτωχτονούσε. Ναι, που θα φτωχτονούσε. Εγώ ευτυχώ δεν τον πίστεψα και δεν έκανα ό,τι ήθελε. Η ιστορία διήρκησε κοντά στα δύο χρόνια. Κόρη μου, που τα 14, ω τα 16, σου κόρη μου. Πήγα για σπουδέ εξωτερικό και όποτε γύριζα πίσω και βρισκόμαστε σε κοινέ οικογενειακέ συγκεντρώσει, ο εντό αϊκών θείο Γρηγόρη έβρισκε πάντα τρόπο και άρχιζε πάλι να με ενοχλεί με διάφορα υπονοούμενα και άσχημε πράξει. Είναι χιδαίο και ιδιαστικό. Θέκλα μου, εγώ δεν ήθελα να το πω σε κανένα. Η μόνη που το ήξερε ήταν μια καλή μου φίλη και ο πνευματικό μου, ο οποίο ήταν και δικό του πνευματικό. Στου κόλπου τη Εκκλησία όλα αυτά, μάλιστα. Δεν είναι όλη η Εκκλησία έτσι. Αλλά έχω πάθει σόκ με αυτά που περιγράφει και παράκατω. Κανένα άλλο. Ήθελα να αφήσω αυτή την ιστορία θαμμένη στο παρελθόν και να συνεχίσω το μέλλον μου, χωρί πλέον να ασχολούμαι και να σκέφτομαι αυτά που έγινα. Τι είχε γίνει, σε φίλησε και σε παρενοχλούσε. Με μηνύματα, με άσεμνε προτάσει, άσεμνε πράξει. Έχω φορτώσει πάρα πολύ. Έχω στενοχωρηθεί έχω θυμώσει πάρα πολύ. Σκεφτόμουν και του δικού μου, τη θεία μου, τι θα πούν. Ένιωθω ότι είχα και εγώ μεγάλο μερίδιο ευθύνη για όσα είχαν γίνει. Ήμουν πεπισμένη ότι θα πάρω αυτό το μυστικό στον τάφο μου και πω από το δικό μου στόμα κανεί δεν θα μάθει τόσα έγιναν. Αυτή είναι μια συνήθι πρακτική των παιδεραστών και των αιμομηχτών και των ανθρώπων που, κα... που παρενοχλούν ανήλικα παιδιά να τα κάνουν να φοβούνται και να τα κάνουν να νιώθουν ενοχέ. Μέχρι που κάποια μέρα το έφερε έτσι ο Θεό, η μοίρα, το κάρμα ή όπω αλλιώ θέλει να το πει, που εγώ ήδη αποκάλυψα τη μητέρα μου την αλήθεια, αφού ο Γρηγόρης άθελα του συντέλεσε σε αυτό. Στα 20 μου τότε επέστρεψα από το εξωτερικό για να γιορτάσω τα Χριστούγεννα μαζί με την οικογένεια μου. Είχα καιρό να δω τον Γρηγόρη και θεώρησα ότι το θέμα είχε πια ξεχαστεί από πλευρά του όπω ήταν και από πλευρά μου. Πολύ άσχημο πράγμα να κρατάς ένα τόσο σοβαρό βαρύ μυστικό και να μην μπορεί κιόλα να μιλήσει στη μάνα σου. Μανάδε, μανάδε, μανάδε. Πρέπει τα παιδιά μα να νιώθουν άνετα να μα πουν τα πάντα όλα. Σε ένα οικογενειακό τραπέζι βρεθήκαμε ξανά και εκεί άρχισε με να με ενοχλεί όπω παλιότερα, αγγίζοντα μου τα πόδια, λέγοντα μου στο αυτή ψιθυριστά πόσο με επιθύμησε κτλ. Εγώ με τη στάση μου έδειξα πολύ ενοχλημένη. Τι επόμενε μέρε βρήκε τον αριθμό του τηλεφώνου μου και προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί μου. Εγώ δεν απαντούσα τι κλήσει του και τότε άρχισε να μου στέλνει μηνύματα χωρί λόγο και αιτία, να με βρίζει και να μου λέει ότι προσπαθώ να σπείρω τη διχόνοια μεταξύ εκείνου και τη μητέρα μου. Να μην τολμήσω να ξαναεμφανιστώ μπροστά του ούτε σε οικογενειακέ συγκεντρώσει κλπ. Εγώ του είπα να μην μου ξαναστείλει μήνυμα και ότι δεν το φοβάμαι. Μου είπε: Αν τολμήσω να κάνω κάτι εναντίον του, θα με τραβήξει μαζί του στον κρεμό. Τι απέσιο άνθρωπο, απέσιο. Τα λόγια του με μπέρδεψαν γιατί δεν προηγήθηκε κάτι για να γίνει τόσο βίαιο λεχτικά μαζί μου στα ξαφνικά. Εδώ να σημειώσω ότι μαθαίνω από τη μητέρα μου ότι το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων θα γινόταν στο σπίτι τη θεία μου και αυτονού. Ανχώθηκα δεν ήξερα τι να κάνω. Από τη μία μου έλεγε ότι με πεθύμησε και από την άλλη δεν ήθελα να με δει μπροστά του και φρόντισε να γίνει το φαγωγό τη σπίτι του με όλη την οικογένεια καλεσμένη. Πώ μπορώ να πω όχι στου δικού μου, να μην πάω, Χριστούγεννα είναι. Ακόμη και με πυρετό η μητέρα μου θα με έπαιρνε για να περάσω τη μέρα μαζί του. Από την άλλη σκεφτόμουν γιατί τέτοιε απειλέ από μέρου του. Μήπω τα γράμματα που μου είχε γράψει και δεν ήταν πια στον τόπο που τα έκρυβα, τα βρήκε κατά λάθο η μητέρα μου ή η θεία μου καθαρίζοντα το δωμάτιο μου όταν εγώ μου στο εξωτερικό και δεν μου ανέφεραν κάτι. Συνομιλώντα με τη φίλη μου που γνώριζε τα γεγονότα, καταλήξαμε ότι μάλλον γνώριζε η μητέρα μου για τα γράμματα και του μίλησε. Αυτό σε το γεγονό ότι δεν μπορούσα να παρευρεθώ στο γιορτινό τραπέζι λόγω των απειλών του, με ανάγκασα να μιλήσω με τη μητέρα μου. Όταν ανοίχτηκα στη μητέρα μου για το θέμα, αυτή, σοκαρισμένη, δεν ήξερε τίποτα απολύτω. Κοιμότανε στα χανομομίλια και η μάνα σου, και η μάνα σου, ε, που δεν ήταν τόσο κοντά σου ώστε να το καταλάβει από τότε που συνέβαινε και που δεν ήταν τόσο κοντά σου ώστε εσύ να νιώθεις άνετα να της μιλήσεις γι' αυτό. Της εξιστόρισα τα γεγονότα και παρά τη θέλησή μου μίλησε και τα είπε στην αδελφή της. Η θεία μου αποσβολωμένη τον αντιμετώπισε κατά πρόσωπο και του, και του είπε όλα αυτά που έμαθε από τη μητέρα μου. Αυτός αρχικά δεν έβγαλε άχνα, απλώς δάκρυσε και μετά εξαφανίστηκε για δυο-τρεις μέρες σε μοναστήρι. Δεν σχόλιο. Στη συνέχεια, μόλι γύρισε πίσω, ήθελε να μιλήσει στη μητέρα μου και την κάλεσε στο σπίτι του, όπου θα βρισκόταν και η θεία μου εκεί. Θεώρησε ότι μετάνιωσε και ήθελε να ζητήσει συγγνώμη, ειδικά μετά το, από τον γυρισμό του από το μοναστήρι. Η μητέρα μου δέχτηκε να πάει να μιλήσουν, αλλά του είπε πω θα έπαιρνε και μένα μαζί τη, γιατί για μένα αφορά το θέμα. Αυτό τη είπε ότι θέλει να δει μόνο εκείνη, και ότι δεν ήταν καλή ιδέα να είμαι και εγώ παρούσα, και ότι αυτό θα οδηγούσε σε καυγά έπρεπε να καταλάβω το γιατί. Η μητέρα μου επέμενε και πήγα κι εγώ εκεί, αν και δεν ένιωθα καθόλου άνετα και δεν ήθελα να πάω. Εδώ να αναφέρω ότι αυτό φοβόταν πω η μητέρα μου θα πήγαινε στην αστυνομία να τον καταγγείλει, πράγμα που δεν θα έκανε παρά μόνο εάν ξανάρχιζε να με ενοχλεί όπω και του το ανέφερε μετέπειτα. Όταν φτάσαμε, αυτό καθόταν σε μια πολυθρόνα με σκυμμένο το κεφάλι και πολύ συγκρατημένη σταθερή φωνή, είπε πω θέλει να μιλήσει πρώτα αυτό χωρί να τον διακόψουμε. Βέβαια, δεν μιλήσει πρώτα ο θήτη, ποιο θα μιλήσει το θύμα άρχισε να λέει ότι ό,τι είπα δεν συνέβη και έριχνε υπονοούμενο ότι εγώ μπορεί να προσπάθησα να κάνω κάτι μαζί του. Επειδή κατάλαβα που το πήγαινε, με έπιασε το σπαστικό γέλιο γιατί δεν περίμενα να ακούσω τέτοια ψέματα με τόσο θάρρος ή μάλλον θράσος και ήρεμη φωνή. Έμεινα άναυδη. Και δεν σταμάτησα να γελώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν μου έχει βγει και να γελάσω έτσι και όχι από χαρά. Νευρικό γέλιο ονομάζεται αυτό. Με έπνιγε τόσο πολύ το άδικο που δεν έβρισκα τα λόγια τη δύναμη να υπερασπίσω τον εαυτό μου και την πλευρά μου. Είπα στη μητέρα μου ότι όλο αυτό είναι μάταιο και ότι πρέπει να φύγουμε. Η μητέρα μου συζήτησε λίγο μαζί του, του είπε ότι ακόμα και αν εγώ τον φίλησα και τον ήθελα ερωτικά, είναι δικό του φταίξιμο, γιατί σαν μεγάλο άνδρα 30 ετών που ήταν τότε δεν είπε κάτι και φυσικά μπορεί να έχει και αρνητικό αντίκτυπο στη ψυχολογία μου, γιατί ήμουν πολύ μικρή, πράγμα που αυτό δεν συμφωνούσε. Είχαμε συμφωνήσει ο πρέτατορ, με συμφωνήσει ο θήτη, ότι ήταν μικρό το θύμα και ότι πρέπει να την προστατεύσει. Τέλο, του είπε ότι δεν τον πίστεψε και φύγαμε. Τι επόμενε μέρε τα πράγματα εξελίχθηκαν προ το χειρότερο. Εκεί μου με πίστευε η θεία μου, δεν ξέρω τι πλήση εγκεφάλου τη έκανε ή μπορεί και να το είχε ανάγκη να το πιστέψει λόγω του ότι τον αγαπάει, ή γιατί είναι και ο δεύτερο τη γάμο και μπορεί να είναι συνεξαρτώμενη προσωπικότητα, ή ότι ήταν 45 ετών για με παιδιά και χωρί δουλειά και χρήματα δικά τη, δεν ξέρω τι να πω και με καλούσε να μιλήσουμε η θεία μου για να τη πω γιατί είπα ψέματα. Και καλή και η θεία σου. Για να μην χωρίσει για δεύτερη φορά και τον πεδραστή σπίτι τη. Καλή και η θεία σου. Ήθελε να τη πω τι λόγο έχω να επινοήσω τέτοια ιστορία. Μια μούντζα στη θεία σου. Όλη δική τη. Δύο. Στη θεία σου. Και στη μάνα σου. Και σε αυτό πολλέ. Τα έχω πάρει. Εγώ δεν σταμάτησα να υποστηρίζω την αλήθεια και πολύ καλά έκανε. Τη έδειξα και τα μηνύματα που μου έστειλε στο κινητό που ξεκάθαρα δείχνω ότι είναι ένοχο, όταν μου έγραψε: Αν πεις κάτι, θα σε πάρω μαζί μου στον κρεμό και ακόμη δεν με πίστεψε. Ανόητη. Ανόητη Ηλίθεια, η θεία σου, όχι εσύ. Όταν... Και όλα τα ερμήνευε με άλλο τρόπο. Τα κομπλιμέντα του, το ότι με πεθύμησε, όλα. Χριστέ είχε μια απάντηση για όλα, ότι τα φυσιολογικά, ότι μου τα έλεγε όπως τα έλεγε και στις κόρες της, χωρίς να κρύβεται κάτι πονηρό πίσω από αυτό. Μετά η Θεία είπε και στα ξαδέρφια μου και όλοι μαζί με έβγαλαν τρελή και μου έλεγαν να πάω να με δει ειδικό γιατί δημιουργώ με τη φαντασία μου σενάρια και ότι ήξεραν άτομο που έκανε το ίδιο. Κόντεψαν να με τρελάνουν. Σου έκαναν και γκάζ από πάνω. οι αχροί. Με έχετε ακούσει άλλε φορέ να χρησιμοποιώ έτσι εκφράσει, αλλά έχω Ύστερα άλλαξαν αντιμετώπιση, τα γύρισαν όλα πάνω μου. Ο Γρηγόρη του είπε πω εγώ του επιτιθώμουν σεξουαλικά, ότι έβγαζα τα ρούχα μου και έμενα στο κρεβάτι μαζί του και πολλά άλλα ψέματα. Του είπε ότι ήμουν ελευθέρων ηθών και ότι βρισκόμουν και έκανα σεξ από τα 13 με άντρε από άλλε πόλει. Αυτό ονομάζεται victim blame, blaming και slut shaming. Δηλαδή, ε, λε ότι φταίει το θύμα για αυτό που το έχει συμβεί και επίση βγάζει ανήθικο το θύμα για να έχουμε σε αυτήν όλη την, την κατάσταση. Έχουμε και ανθρώπους που βγαίνουν να πούν για, γιατί δεν είναι φεμινιστές, Δεν είναι φεμινιστές επειδή είναι χριστιανοί. Δηλαδή αυτός που ήταν χριστιανός. <σκυρίζει> μια μέρα η θεία μου μου έκανε λεκτική επίθεση λέγοντας μου ότι είμαι μια πόρνη και να μην την ξαναποκαλέσω θεία. Αθλία. Η τελευταία μου ελπίδα ήταν ο πνευματικός μου που τότε είχα και ήξερε όλη την αλήθεια. Έτσι του παρότρινα να πάνε να το ρωτήσουν αυτόν και έτσι και έκανα. Τελικά ο πάτερ του είπε ότι δεν έγιναν τα πράγματα έτσι και ότι πρέπει να είναι τη φαντασία μου. Τρελάθηκα. Ακόμα και ο άνθρωπο του Θεού, αντί να υποστηρίξει την αλήθεια, την πραγματικότητα όπω είχαν τα πράγματα, είπε ακριβώ το αντίθετο. Ύστερα από κάποιο διάστημα, η μητέρα μου πήγε για εξομολόγηση στο συγκεκριμένο ιερέα. Είναι όλοι για τα μπάζα, όλη σου οικογένεια. Όλοι. Με έπεισε και εμένα και μπήκα να εξομολογηθώ. Με έπιασαν τα κλάματα. Του θύμισα ποιέμαι και το ρώτησα «Γιατί είπατε ψέματα για όσα έγιναν» και μου απάντησε χαρακτηριστικά «Θες να του βγάλει τα μάτια η θεία σου αν μάθει την αλήθεια» <σχ> Δηλαδή προσπαθούσε να τον καλύψει για να μην μαλώσει με τη γυναίκα του, αδιαφορώντας σε τι θέση θα φέρει εμένα. <σχερή> καλός παπάς κι αυτός, πολύ καλός. Ιρωνικά το λέω. Και τέλο μου είπε: Είδε τι έγινε με τον Χριστό, Πώ τον κατέκριναν και τον συκοφάντε ενώ ήταν αθώο. Σήκωσε και εσύ αυτό το σταυρό με υπομονή και όλα θα είναι για δικό σου ψυχικό όφελο. Ασχολίαστο. Ασχολίαστο. Εσχρό. Δεν, ε, ε, δεν είναι όλοι οι ερεί έτσι. Ασχολία. Εγώ ξέρω πολλού οι οι οποίοι θα έλεγαν την αλήθεια ή δεν θα έλεγαν ψέμα. Θα έλεγα: Δεν μπορώ να μιλήσω επ' αυτού, αλλά δεν, δεν είναι σωστό να κατηγορεί την κοπέλα. Κάτι. Σχρό. Σχρό αυτό, έτσι όπω το περιγράφει που έκανε ο Ιωρέας. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Τώρα στα 30, μου τελείωσε το πτυχίο και τα μεταπτυχιακό μου. Παντρεύτηκα και έχω και δύο παιδάκια. Μπράβο, αγάπη. Χαίρομαι για σένα. Δεν έχω ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί με τη θεία μου και τον άνθρωπο τη. Καθόλου δεν πρέπει να έχει. Όχι ιδιαίτερη, καθόλου. Του καλεί η μητέρα μου που και που σπίτι και του συναντώ στον ίδιο χώρο, αλλά εγώ προσπαθώ να του αποφύγω. Αν και δεν με ξανενοχλήσαν. Δεν έχει σημασία αν δεν σε έχουν ξανενοχλήσει. Είναι τοξικοί άνθρωποι, είναι θήτε ατιμόρυτοι και δεν πρέπει να έχει καμία επαφή μαζί του. Και να μην νιώθει ενοχέ στο να μην έχει επαφή μαζί του. Και σε παρακαλώ πολύ, δείξε αυτό το βίντεο και στη μάνα σου. Αυτή μου λέει ότι έγινε, έγινε και δεν πρέπει να έχω μίσο στην καρδιά μου, αλλά του Όχι, θα τη πει ότι δεν συγχωρούμε αυτά τα πράγματα. Δεν τα συγχωρούμε γιατί δίνουμε έδαφο να ξαναγίνουν. Μη κακοσταδικάσου σου τα παιδιά, μη κακοστά του τα παιδιά, στα εγγόνια του, δεν ξέρω τι άλλο. Κανονικά αυτό πρέπει να καταγγελθεί έστω και εκ των υστέρων. Γίνεται και εκ των υστέρων να τον καταγγείλεις. Και ότι είναι αδερφή τη και την αγαπά. Να τη λούζετε την αδερφή τη, να μα τη βάζει στη ζωή μα. Εγώ τη είπα ότι δεν κρατώ κακία για κανέναν από του δύο. Κακός δεν κρατά κακία. Πρέπει να, να κρατά ανάμνηση του κακού που σου έχουν κάνει. Όχι κακία. Ανάμνηση του κακού που σου έχουν κάνει. Και να του βάλει σε μια τεράστια απόσταση. Και να μιλήσει και με δικηγόρο να δει ή αν είσαι στην Ελλάδα, τηλεφωνήστε στο 15900, αν είσαι στην Κύπρο στο 1440, που είναι οι εθνικέ γραμμέ αντίστοιχα για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και να ζητήσει συμβουλευτική και συνάντηση με τον ψυχολόγο των κέντρων που έχουν εκεί πέρα, για να δει τα options σου, τι προοπτικές σου. Απλώ θεωρώ σωστό να μην βρίσκουμε στο ίδιο περιβάλλον με τον Γρηγόρη, γιατί ξέρω πω αν πραγματικά μετάνιωνε για τι πράξει του και τι συκοφαντίε του προ το μέρο μου, θα το ομολογούσε και θα ζητούσε συγγνώμη, ειδικά σαν άνθρωπο του Θεού. Να σου πω, ποιο είναι άνθρωπο του Θεού, σίγουρα δεν είναι. Που δείχνει πω είναι. Και άλλωστε το βλέπω στο βλέμμα του όταν με κοιτάζει πω ακόμη δεν είναι καθαρό, αγνοφυσιολογικό. Είναι ανώμαλο. Αυτό είναι. Τη λέω πολλέ φορέ, είναι σωστό να βρίσκομαι κοντά σε κάποιον που έχει τόσε αδυναμίε, γιατί με αναγκάζει. Δεν ξέρει πώ θα λειτουργήσει. Μπορεί να ξαναρχίσει τα ίδια. Μάταια όμω η μητέρα μου θεωρεί ότι είναι πιο ασφαλή. Πε στη, στη μητέρα σου να αναλάβει επιτέλου το ρόλο τη μητέρα και να αποφεύγει να έχει εσύ οποιαδήποτε επαφή με τον θήτη και την οικογένεια του και τη συναπαρτιά του. Συναπαρτιά σημαίνει όλη όλη τη οικογένεια, το περιβάλλον του. Η δε θεία μου όταν βρίσκεται κοντά μου φέρεται αμήχανα και μου απευθύνεται μέσω άλλο στο τρίτο πρόσωπο. Δεν με κοιτάζει κατάματα. Δεν ξέρω πια αν με πιστεύει όχι. Χεστήκαμε και σε πιστεύει, χεστήκαμε και σε πιστεύει, είναι άθλια. Sorry που μιλάω έτσι. Yeah. Μπορεί να μου πει τελικά, είναι σωστό από την πλευρά τη μάνα που με φέρνει σε επαφή μαζί του ή όχι. Είναι λάθο, τεράστιο λάθο, μέγα λάθο που η μάνα σε φέρνει σε επαφή μαζί του. Και τι άλλο μπορώ να κάνω για αυτό το θέμα. Τι άλλο μπορεί να κάνει, θα σου πω στην πορεία. Θα κλείσω το γράμμα με το πιο κάτω απόφθεγμα που εκφράζει την ιστορία μου απόλυτα. Η αθωότητα είναι η πιο αδύναμη άμυνα. Η αθωότητα έχει μόνο μία φωνή που μπορεί να πει μόνο ξανά και ξανά δεν το έκανα. Η ενοχή έχει χίλιε φωνέ, όλε βυθισμένε στο ψέμα. Λεωνάρτ Ε. Περτιέ. Και ρωτάς και το ακόλουθο, πώς μεταφράζεται τη στάση της θεία μου απέναντί μου, θεωρείται ότι αναγνωρίζει ποια είναι η πραγματική αλήθεια, αλλά δεν θέλει να την αποδεχθεί. Πώς πρέπει να την αντιμετωπίζω εγώ εφόσον δεν μου μιλά direct κατευθείαν, αλλά μέσω άλλων, δεν με κοιτάζει και ακόμη και τον άνθρωπο μου φεύγει χωρίς λόγο, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, σχίζω, σχίζω τις 2.800 λέξεις, που είναι το γράμμα σου το τύπωσα για να μπορώ να το διαβάσω και έχω να σου πω τα ακόλουθα. Ξύπνα. Ξύπνα τώρα στα 30. Πήγαινε οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Και πε στη μάνα σου ότι αν δεν κόψει επαφέ μαζί του, θα κόψει εσύ μαζί τη. Δηλαδή, μιλάμε για μια κακοποίηση η οποία συνεχίζεται μέχρι τώρα. 15 χρόνια. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Πολύ επικίνδυνα, πολύ βλαπτικά ψυχικά και για σένα και για την οικογένεια σου και για τα παιδάκια σου. Μην νιώθει καμία ενοχή απέναντι σε αυτού όλου. Μην νιώθει καμία ενοχή απέναντι στη μάνα σου. Καμία ενοχή απέναντι στο Θεό. Που ο Θεό δεν φταίει. Αυτοί τον επικαλούνται για να κάνουν τα έσχη του. Καμία ενοχή απέναντι στον ούτω καλούμενο θείο σου. Καμία ενοχή απέναντι σε οποιονδήποτε. Είναι άθλιο, είναι ανεπίτρεπτο, είναι βλαπτικό να αναγκάζει να έρχεσαι σε επαφή με τέτοια πρόσωπα του υποκόσμου. Σοβαρά, του υποκόσμου. Μιλάμε για εγκληματίε χειρή του είδου. Και αυτού που τα πράττουν αυτά τα πράγματα και αυτού που του συγκαλύπτουν. Έχω θυμώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η γνώμη μου είναι να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει το τραύμα και να κόψει σχέσει όπως και δίποτε. και με τη λεγόμενη θειά σου και με τον λεγόμενο φιό σου. Πλήρω να κόψει σχέσει και με τη μάνα σου να την οροθετεί έντονα. Είναι ανεπίτρεπτο, ανεπίτρεπτο να αναγκάζει την κόρη τη να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με του κακοποιητέ τη. Ανεπίτρεπτο. Και σε παρακαλώ πολύ, δείξε στη μάνα σου αυτό το βίντεο. Δείξε στη μάνα σου αυτό το βίντεο και πηγαίνετε μαζί σε ένα οποιοδήποτε ψυχολόγο. Εγώ δεν βλέπω κόσμο πλέον. Σε ένα οποιοδήποτε ψυχολόγο ή να συζητήσετε αυτά τα πράγματα. Είναι εγκλήματα ει βάρο τη αθώα ψυχή σου. Δεν φταίει η μάνα σου που αυτό σε κακοποιήσε. Φταίει όμω που το συγκάλυψε. Φταίει όμω που δεν πήγε να τον καταγγείλει αμέσω. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα στις οικογένειες και στα θύματα. Είναι ανεπίτρεπτα. Κυρίε και κύριοι, αυτή είναι η Αγία Ελληνική οικογένεια. Κυρίε και κύριοι, αυτή είναι η θρήσκη. Δεν είναι όλε οι ελληνικέ οικογένειε έτσι. Δεν είναι όλοι οι θρήσκοι έτσι. Αλλά επειδή τελευταίω έχουμε ακούσει πολλέ βλακίε, Εναντίον του φεμινισμού, εναντίον του δικαιώματο τη γυναίκα να χωρίσει, εναντίον οποιονδήποτε άλλων προοδευτικών πραγμάτων, εδώ θέλετε να είμαστε σε αυτό το σημείο, να πειράζουν τα κορίτσια μέσα στι οικογένειε και να το αποκρύπτουν και ο ιερέα να του καλύπτει. Δεν θέλω αυτή την ελληνική κοινωνία, δεν θέλω αυτή την κυπριακή κοινωνία, δεν θέλω αυτή την Ελλάδα. Θέλω μπροστά. Θέλω ανθρωπιά, θέλω ελευθερία, θέλω καθαρότητα στο βλέμμα και δικαιοσύνη. Δεν θα τον σκοτώσουμε ο Θεό, εάν υπάρχει, στον οποίο αυτό πιστεύει, εγώ πιστεύω στο Θεό, ο καθένα που θέλει πιστεύει, θα τον κανονίσει. Αλλά και εμεί οφείλουμε να προστατέψουμε του εαυτού μα και τα παιδιά μα από τέτοιου ανθρώπου, οι οποίοι δεν γιατρεύονται. Και δεν έχει δείξει ούτε με τα μέλια, ούτε πραγματικό συγκλονισμό για όσα έχει κάνει. Δεν έχει μετανιώσει, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, δεν έχει κάνει θεραπεία. Αυτός σίγουρα το κάνει κι αλλού. Όχι, μπορεί να το κάνει κι αλλού. Σίγουρα το κάνει κι αλλού. Και δεν φταίει εσύ για αυτό που σου έκανε. Σε καμία περίπτωση. Συγγνώμη που ήμουν έτσι έντονη. Λυπούμε που σα στενοχώρησα εσά που παρακολουθάτε το βίντεο. Αλλά χρειάζεται να γνωρίζουμε και αυτή την πλευρά τη ζωή. Κόρη μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. προστατεύσου τον εαυτό σου, τα παιδιά σου, το γάμο σου, τη ψυχή σου, την πολύτιμη. Μακριά, μακριά, μακριά. Καλή Κυριακή να έχουμε. Γεια σας.